Μια επισήμαση σε σχέση με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να τονίσω ότι θεωρώ την κίνηση του κ. Δημάρχου να προτείνει τον οποιοδήποτε δημότη, όχι μόνο εμένα, τον επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση και ω πρώην δήμαρχο, αλλά για τον οποιοδήποτε δημότη να τον προτείνει ω πρόεδρο του Υπουργού Εμπειρία Πρόνοια Ράμπου, χωρί καν να τον έχει ενημερώσει, χωρί καν να ξέρει αν μπορεί, αν θέλει, και μάλιστα είναι διαπουσία μου. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος ο χρόνος και ο τρόπος, κύριε Δήμαρχε, που επιλέξατε για να κάνετε αυτή την πρόταση. Τους λόγους τους ξέρετε μόνο εσείς βέβαια. Δεν θα μπω στην ουσία του θέματος του γεωργομείου, γιατί θα το ξανασυζητήσουμε και όπως έχω πει, είμαστε στη διάθεσή σας και όλοι αυτοί ο ντόρος που γίνεται γύρω από τον Νίκο Ευγυρία Πρόνοια, θέλω να ξέρετε ότι δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Τα προβλήματα του γεωργομείου είναι γνωστά. Το γεωργομείο, όπως ξέρει και ο κ. Μπαρού, πάντα είχε προβλήματα. Και επί Δημαρχίας μου και επί Δημαρχίας κ. Χαραμή, πάντα ήταν η ίδια κατάσταση και πάντα κοιτάγαμε πώς θα λειτουργήσει το ίδρυμα με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτό, θα το συζητήσουμε πάλι. Το θέμα είναι όμως ότι σας λέω και πάλι επισημαίνω ότι ήταν λάθος ο τρόπος, η στιγμή και η διαπουσία μου που επιλέξατε να κάνετε αυτή την πρότασή σας. Εγώ θα ήθελα να πω τα εξής, μιας και θα είναι και πρώτο θέμα προημερησίας, η αντικατάσταση του κυρίου Αναγνωσταρά και η τοποθέτηση καινούριου προσώπου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ είχαμε ορίσει και από τη στιγμή που ορίζουμε και δεν νέα πρόταση. Έτσι ακριβώς λέει. Φυσικά από το παρελθόν έρχονται συνεχή μεγάλα προβλήματα για το θέμα του γεωργομείου. Το ξέρουν όλοι? Όχι, δεν το ξέρουν όλοι. Το γεωργομείο έγινε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης και πολιτικής σπέκουλας το τελευταίο διάστημα. Και πήγε να καταλογιστεί το μοναδικό πρόσωπο νομικό, το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το Δήμο. Το μόνο που έχει ο Δήμος είναι η διοίκηση, βάζει τα 6 από τα 7 μέλη, με πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριοθετημένες αρμοδιότητες. Το μοναδικό αυτό να θεωρηθεί για τη Δημοτική Αρχή ότι είναι κάτι τρομερά μεμπτό. Όλοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να δώσει χρήματα ο Δήμος. Όλοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να εκποιήσει χωρίς εγκρίσεις, χωρίς να κάνει τα απαραίτητα ο Δήμος. Το τελευταίο λοιπόν καιρό είδαμε ανακοινώσεις και για πρώτη φορά στα χρονικά το γεωργομείο να γίνεται τέτοιο σημείο. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι από την αρχή της λειτουργίας του, με το πλαίσιο της λειτουργίας του, από τη συστατική του πράξη, από τις αλλαγές που έγιναν αργότερα, είναι ελλειμματικό και προβληματικό. Θέλησαν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Εγώ προσωπικά θεώρησα ότι αυτές οι συνεχείς ανακοινώσεις μπορεί να υπέκρυπταν και ένα ενδιαφέρον που είχε να κάνει με τη διοίκηση. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παραχωρήσεις τη διοίκηση, γιατί ενέχει σε εισαγωγικά ένα κίνδυνο που είναι τι, η επιτυχία αυτού που αναλαμβάνει. Και τότε φυσικά μπορεί να σου πει ότι ορίστε, εγώ το έβγαλα από τη στενοπό. Ή υπάρχουν και κάποιες ιδέες και κάποιες προτάσεις οι οποίες μπορούν να κατατεθούν. Και εκεί σταματάμε την όλη κουβέντα. Αυτό που είδα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις, μπορούμε να κάνουμε πολιτική πάνω στο γεωργομείο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Και το διατάφτα δεν είναι άλλο, είναι η ώρα της δουλειάς, τελειώνουν όλα τα υπόλοιπα. Εγώ ανέφερα ότι είμαστε υπέρ των συνεργασιών, αρκεί οι στόχοι να είναι ίδιοι και ο στόχος εδώ δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη και την βελτιωμένη λειτουργία του γεωργομείου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει σταματήσει, και αυτό να το πούμε σε όλους, να παρέχει υπηρεσία στους ωφελούμενους που είναι η τρίτη ηλικία. Εμείς καλούμαστε λοιπόν εδώ με κάθε τρόπο, όπως μπορούμε, να δώσουμε λύσεις. Και είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Θα ήθελα να πω επίσης, γιατί έχουν κατατεθεί διάφορα τα οποία. Τα περισσότερα από αυτά είναι λόγια του αέρα. Ουδής πληροφορεί τον κόσμο υπεύθυνα. Να πει παραδείγματος χάρη ότι ο διαθέτης, αυτοί που μας κληροδότησαν το γεωργομείο, σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν ο Δήμος να βάζει χρήματα στο γεωργομείο. Αν ήθελαν, θα είχαν βάλει στη συστατική του πράξη, στον κανονισμό του, χρηματοδότηση του Δήμου προς το γεωργομείο. Το μόνο που είπαν κάποτε ήταν ο Δήμος να ορίζει τους 6 από τους 7 οι οποίοι θα διοικούν και θα διαχειρίζονται. Και όχι ότι ο Δήμος πρέπει να δίνει χρήματα με τον ΑΒΓ τρόπο. Επίσης, ο Δήμος την εποχή εκείνη, μια εντελώς διαφορετική εποχή, 30 χρόνια πριν, αποδέχθηκε το να διοικεί το Ίδρυμα Μαρίας Ράβου.
Το αν αυτό που αποδέχτηκε τότε είναι σωστό το 2019, είναι κάτι που θα συζητηθεί στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να μην πω άλλα, θα περάσω... Να μου δώσετε λίγο να κάνω μια παρατήρηση. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε εκλάβει λάθος τις υποθέσεις μας και τις διαθέσεις μας. Μιλήσατε πάλι για σπέκουλα. Εμείς από την αρχή ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τα οικονομικά του γεωργοκομείου για να μπορέσουμε ακόμα να βοηθήσουμε να δώσουμε να πέσουν στο τραπέζι κάποιες προτάσεις. Εμείς δεν κατηγορήσαμε και δείχτε μου κάπου που είπαμε εμείς ότι ο Κοστούρος φταίει για το γεωργοκομείο ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία, η διαμάχη, έχει αρχίσει από μια λάθος αντίληψη που έχετε ότι αν ζητήσουμε κάτι, θέλουμε να ξεδιώξουμε τη μορφή. Επαναλαμβάνω και πάλι και να γίνουμε ξεκάθαροι εδώ πέρα μέσα όλοι, νομίζω, και απευθύνουμε και προς τη συμπολίτευση, γιατί εμείς τα έχουμε μιλήσει μεταξύ μας. Προτάσεις θέλουμε να κάνουμε και να βρούμε μια λύση. Αυτό είναι όλο. Μια δεύτερη παρατήρηση. Όταν μιλάτε για πολιτική σπέκουλα, πολιτική σπέκουλα κάνετε εσείς, κύριε Δημάρχε, με τα μέσα ενημέρωση που έχετε. Οι εφημερίδες, οι οποίες υπηρεσούν εδώ οι εργολικές, δεν ξέρω να τις διαβάσετε, όλες γράφανε ότι πετύχατε τρίποτα από το κέντρο, κάνατε πριν προτείνατε έναν άνθρωπο να την απουσία. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι πέρα από κάπου. Αυτή είναι σπέκουλα, όχι εμείς, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Εμείς είπαμε τι πρέπει, τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε όλοι. Αλλά όχι ότι εμείς κάνουμε σπέκουλα, πιάστε όλο τον τύπο τις εφημερίδες. Τρίποντα από το κέντρο, από το κάτω από το κέντρο, θα χρησιμοποιήσαν και μπασκετικούς όρους. Ευχαριστώ. Για να ακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Να μην πέσουμε σε... Γιατί νομίζω ότι είναι σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν θέλουμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πω σε κάτι τέτοιο. Αυτή η εφημερίδα, αυτό το site εκείνο, αυτό έγραψε αυτό, το άλλο έγραψε το άλλο. Θα πω κάτι τελευταίο για να το συμπληρώσω. Όπως πολλοί θα ξέρουν, περίμενα να ξέρουν περισσότεροι, αλλά. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν έχουν πολύ αυτοκριθεί και πολλές φορές αναρωτηθεί. Η πολιτική ευθύνη είναι αποκλειστικά του Δημάρχου. Σε όλο το Δήμο. Είτε είναι πρόεδρος σε ένα νομικό πρόσωπο, είτε δεν είναι πρόεδρος. Είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε δεν είναι αντιδήμαρχος. Αν θεωρεί κάποιος, και αυτό λέγεται σπέκουλα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι υπουργός σε όλα τα χαρτοφυλάκια για να έχει την πολιτική ευθύνη, κάνει λάθος. Δεν νομίζω να ακούστηκε ποτέ ότι ο κύριος Βαμβακάς φταίει για την κατάντια του γυροκομείου ή για το τεράστιο πρόβλημα που έχει. Δεν νομίζω στον κάδο των σκουπιδιών, ο οποίος έχει δίπλα ογκώδη, να μην ακούγεται το κύριο Δήμαρχε, το κύριε Δήμαρχε ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Άρα η πολιτική ευθύνη είναι και θα είναι του Δημάρχου, είτε είναι πρόεδρος είτε δεν είναι πρόεδρος. Και ακόμα περισσότερο, υπάρχουν και σκληρότερα λόγια να πει κάποιος, ακόμα και αν φταίει πάρα πολύ ο πρόεδρος, ακόμα και η τοποθέτησή του είναι αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου, άρα ποτέ δεν ξεφεύγει από τις ευθύνες και η πολιτική ευθύνη δεν αναλαμβάνεται άμα τη αναλήψει της Προεδρίας ή κάποιου άλλου αξιώματος στο συγκεκριμένο σημείο. Όλα αυτά όμως καλύτερα να τα ξεπεράσουμε. Αντιπαρέρχομαι όλες αυτές τις καταστάσεις γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και το τελευταίο, διοίκηση υπάρχει ακόμα και τώρα και μέχρι να οριστεί και να εγκατασταθεί η επόμενη διοίκηση θα είναι αυτή που υπήρχε πριν σύμφωνα πάντα με τον νόμο. Προτείνουμε λοιπόν για το τυπικό της διαδικασίας, δύο λεπτά, να δικαιολογήσουμε πρώτα απ' όλα τους απόντες, τον κύριο Μπακέα, τον κύριο Νικολάου και τον κύριο Θεοδωρακίδη, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου για σοβαρό πόλημα, δεν μπορούν να παρευρίσκονται. Υπάρχει προβλεπόμενη απαρτία. Θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ομόφωνα για το κατεπήγον του γυροκομείου. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο να συνεχίσει. Για τη θέση του Προέδρου προτείνουμε τον κύριο Ζέρβα Χρήστο. Ορίζω μάλλον τον κύριο Ζέρβα Χρήστο. Με αναπληρωματικό του τον κύριο Δρούγκα Γιώργο. Μέλη από την προηγούμενη φορά ο κύριος Τάσος Ζαφύρης. Με αναπληρωματικό τον κύριο Λέτζο Παναγιώτη. Η κυρία Αναστασίου Κωνσταντίνα. Με αναπληρωματική την κυρία Ράλη Μαρία. Δημότες ο κύριος Αραμπός Ευθύμιος. Με αναπληρωματικό τον κύριο Μίχο Φώτη. Ο κύριος Περάκης Εμμανουήλ με αναπληρωματική την κυρία Ψαρολόγου Μαρία, ο κύριος Καράπαυλος Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον κύριο Μακρύ Ιωάννη και η εκπρόσωπος των εργαζομένων μαζί με την αναπληρωτριά της. Επίσης, εδώ πρέπει να προτείνει για την πολίτευση ένα μέλος το οποίο ψηφίζεται από εσάς, διαρροτάσεις κυρώς για την πληρότητα των πρακτικών και της διαδικασίας. Και εκεί αναπληρωματικό. Ένα και ένα. Ένα τακτικό και ένα με πληρωματικό.
Μπορείτε να συνομιλήσετε, αλλά να διακόψουμε. Μπορείτε και διαβοήθηση. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ένα δικαδικαστικό. Δεν έχει ανέβει στο διάβια, στη διάβια η προηγούμενη απόφαση. Θεωρείτε ότι ανακλήθηκε εφόσον δεν αποδέχτηκε ο κύριος Πρόεδρος. Ναι, όχι, λέω ότι δεν έχει ανέβει. Ανακαλύπτει το διατακτικό της απόφασης. Ανακαλύπτει την απόφαση που δεν έχει δημοσιευτεί. Δεν έχει δημοσιευτεί, αυτό λέω. Εν διαβουσία συμβούλου που βάζουν να υποθέτει. Γιατί από την προηγούμενη φορά είχε προτείνει ο Χάρης να βάλουμε το Χάρη και να βάλουμε το Χάρη. Ο κύριο Αναγνωσταράκης. Οπότε συμφωνία αντιπολίτευση ομόφωνα. Ομόφωνα. Ρωτάω την αντιπολίτευση. Διαβολή μπορείτε να ψηφίσετε. Δεν συμφωνώ να δείτε. Απέχουμε. Απέχουμε. Διαδικασία. Αφήνω ο κύριος Δόνη. Αναπληρωματικός ο κύριος Αναγνωσταράκης, πότε αναπληρωματικός. Την κάλπιση και στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη καλή επιτυχία και να γνωρίζουν ότι θα είμαστε δίπλα τους και θα στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που θα γίνει. Κύριε Αγνωσταρά, μεγάλο το πρόβλημα με το γυροκομείο. Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο, τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, στην αρχή όσο όφυλα να κάνω, τόνισα ότι τουλάχιστον ήταν τουλάχιστον άκομψη η κίνηση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν τη απουσία μου και χωρίς να με έχει ενημερώσει, να με ορίσει να κάνει πρόταση να είμαι εγώ ο πρόεδρος του γυροκομείου. Πιστεύω ότι θα ήταν το ίδιο άκομψο και unfair αν το έκανε για τον οποιοδήποτε δημότη. Πόσο πάνω για έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ, ο οποίος είμαι και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος. Αν πάση περιπτώσει όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις ενημερώνεις τον άλλον, το συζητάς μαζί του. Και όταν είναι και αυτός παρόν, κάνει την πρόταση. Επομένως, εκεί ο κύριος Δήμαρχος, για λόγους δικούς του, πιστεύω επικοινωνιακούς, θέλησε να κάνει αυτή την πρόταση προς το πρόσωπό μου, εν τη απουσία μου και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά έπρεπε να τα τονίσω ως όφυλα και τα τόνισα. Από εκεί πέρα, εγώ τόνισα στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς εξ αρχής ζητήσαμε τα οικονομικά στοιχεία του γυροκομείου, όχι για να σπεκουλάρουμε πάνω στο γυροκομείο. Το γυροκομείο έχει προβλήματα χρόνια τώρα. Και επί δημαρχίας δικιάς μου και προηγούμενης δημαρχίας και το πρόβλημα πάει πολύ πίσω. Το γυροκομείο χρειάζεται βοήθεια. Και εμείς ζητήσαμε τα οικονομικά στοιχεία για να μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις, να δούμε μήπως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στους δημότες μας, έτσι ώστε να εξηγιανθεί το γυροκομείο. Ο κύριος Δήμαρχος, ειδικού του λόγου, το εξέλαβε ότι του κάνουμε αντιπολίτευση. Και αυτό του εξήγησα και σήμερα και πάλι και του είπα ότι είμαστε διάθεσή σας να βοηθήσουμε έτσι ώστε να φανούμε χρήσιμοι στους δημότες και στους γέροντες που φιλοξενούνται στο γυροκομείο υπό κακές συνθήκες σήμερα.